Οτιδήποτε γίνεται, γίνεται είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση του Θεού. Αυτό είναι δόγμα, ας πούμε, της Εκκλησίας μας. Είναι πάγια διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς την ευδοκία ή την παραχώρηση του Θεού. Οπότε και αυτό. Παραχωρεί ο Θεός για το καλό μας, έτσι, να έρθει κάποιος να μας κρίνει. Και μπορεί και να μας κατακρίνει, έτσι, και να μας κρίνει άδικα, να μας κρίνει και εσφαλμένα, να μας συκοφαντήσει, για παράδειγμα. Έτσι, και αυτό πάλι παραχώρηση Θεού είναι, σίγουρα για το καλό μας, έτσι, για να ταπεινωθούμε, για να μάθουμε την υπομονή και για να μάθουμε και την συγχωρητικότητα και την ανιδιοτελή αγάπη. Να αγαπήσεις και αυτόν που δεν σε αγαπάει. Να αγαπήσεις και αυτόν που δεν έχεις να λάβεις κάτι καλό από αυτόν, ναι, αλλά αντίθετα απόρριψη και θα λέγαμε κοσμικά καταστροφή. Λοιπόν, οπότε είναι πάλι μια ευλογία, μια επίσκεψη Θεού. Η όποια θλίψη και η όποια κρίση και κατάκριση από τους άλλους. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, το κάθε τι. Είναι επίσκεψη Θεού. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι από τις πιο καλές θεραπευτικές, θα λέγαμε, και ευλογημένες παρεμβάσεις του Θεού, αυτό που μας φαίνεται πιο πικρό και πιο δύσκολο να το χωνέψουμε με την κοσμική λογική. Με τη θεϊκή λογική είναι το πιο ευχάριστο. Έτσι, οι Άγιοι με χαρά υπέμεναν κάθε συκοφαντία, κάθε ύβρι, κάθε ξεφτελισμό, γιατί ακριβώς λειτουργούσαν με την λογική του Θεού, η οποία λέγει τι. Μακάρι εστέ, όταν ονειδήσωση και διώξωση και ύποση πάν πονηρό ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Έτσι. Είστε μακάρι, λέει ο Θεός, όταν σας ονειδήσουν, σας διώξουν, σας πούν οποιοδήποτε κακό λόγο, γιατί είστε δικοί μου. Είστε μακάρι αν σας βγάλουν, λέει, το όνομά σας ως πονηρό. Ότι είσαι τρελός, ότι είσαι, ας πούμε, διεφθαρμένος, ότι είσαι ανήθικος, ότι είσαι πλανεμένος, έτσι, οτιδήποτε. Που το κάνουν οι άνθρωποι γιατί θέλουν να χτυπήσουν την πίστη σου στο Θεό, έτσι, να χτυπήσουν και τον ίδιο το Θεό μέσω σου, είσαι μακάριος όταν το υποστείς αυτό. Γι' αυτό οι Άγιοι ευδοκούσαν στις θλίψεις, στις δοκιμασίες, στις συκοφαντίες. Εκείνο βέβαια που τους λυπούσε τους Αγίους ήταν ότι οι εχθροί του Θεού όταν, ας πούμε, πολεμούν το έργο του Θεού, έτσι, κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας αυτών δυσκολεύονται να πλησιάσουν το Θεό. Γι' αυτό όταν συκοφαντείται, ας πούμε, ένας κληρικός, έχει καθήκον να υπερασπιστεί την αλήθεια για το πρόσωπό του, όχι γιατί, ας πούμε, ο ίδιος ιδιωτελώς, ας πούμε, σκέφτεται το συμφέρον του, αλλά για χάρη του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Επειδή συκοφαντούμενος ο κληρικός, συκοφαντείται στο πρόσωπό του όλη η Εκκλησία. Και κάποιοι καλοπροαίρετοι ακούνε, ας πούμε, αυτά τα συκοφαντικά λόγια και εμποδίζονται να πλησιάσουν αυτόν τον καλό κληρικό, ο οποίος συκοφαντείται. Έτσι και μένουν μακριά από τη μετάνοια και τη σωτηρία. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός λειτουργεί και μέσα από αυτές τις καταστάσεις, γιατί βλέπουμε ότι και ο ίδιος συκοφαντήθηκε, αλλά βλέπουμε ότι και ο ίδιος απαντούσε στις συκοφαντίες. Έτσι, του έλεγαν, ας πούμε, ότι είσαι αρχηγός των δαιμόνων, γι' αυτό βγάζεις τα δαιμόνια. Και απαντούσε ο Κύριος και έλεγε, αν είμαι αρχηγός των δαιμόνων, άρα ο διάβολος βγάζει τον διάβολο. Μα είναι δυνατόν αυτό? Να επιτίθεται ο διάβολος, ας πούμε, στα τσιράκια του, στον εαυτό του και στους φίλους του? Τι λογική έχει αυτό? Λοιπόν, χρησιμοποιούσε τη λογική και υπερασπιζόταν το έργο του, αντιμετωπίζοντας και αποκρούντας τις συκοφαντίες. Οπότε, εκεί υπάρχει, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει αυτό το καθήκον. Ένας κληρικός που συκοφαντείται να υπερασπίζεται τον εαυτό του, χάρη του Ευαγγελίου. Αλλά όταν, ας πούμε, δεν διαβάλλεται το Ευαγγέλιο, εκεί μας συμφέρει, μας λένε οι Άγιοι, να υπομένουμε κάθε αδικία χωρίς να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Όταν δεν βλάπτεται το έργο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Οπότε έχουμε και ένα μπούσουλα σε αυτό το θέμα.
Αυτά για αυτή την ερώτηση.